Καλά είμαστε. Ευχαριστώ. Να σου πω, έχω ενημερώσει ήδη όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και για την αίσια έκβαση της διαπραγμάτευσης αναφορικά με την απομείωση του χρέους αλλά και την ολοκλήρωση δέτερης αξιολόγησης που δίνει μια προοπτική εξόδου στις αγορές και ολοκλήρωσης των προγραμμάτων σε ένα χρόνο από τώρα σχεδόν και άρα οριστικής εξόδου από τα μνημόνια που νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη αλλά και για το Κυπριακό εν ώψη και της κρίσιμης συνόδου στην Ελβετία που βρίσκεται σε μια ευαίσθητη φάση, σε μια ευαίσθητη καμπή και νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρχει και πλήρη ενημέρωση όλων των πολιτικών κομμάτων αλλά και το δυνατόν διαμόρφωση μιας εθνικής στάσης, μιας εθνικής γραμμής. Για μένα το θέμα της συμφωνίας πιστεύω πως είναι περίπου αυτονόητο και αυτό κυκλοφορεί και σαν κλίμα μέσα στον κόσμο ότι πλέον είναι περισσότερο από ποτέ τα τελευταία χρόνια στα χέρια και του πολιτικού συστήματος αλλά και των παραγωγικών και κοινωνικών δυνάμεων του τόπου να διαμορφώσουν την πορεία από εδώ και πέρα μέχρι την οριστική έξοδο. Αυτό δεν σημαίνει πως είναι λυμένα τα πράγματα, αυτό δεν σημαίνει πως άνοιξε διάπλατα δρόμος, πλην όμως είναι περισσότερο από ποτέ στο χέρι όλων αυτών των δυνάμεων και νομίζω ότι αυτό το κλίμα, αυτό το αίσθημα υπάρχει και μέσα στο λαό. Βεβαίως θα έχετε συζητήσει και με τους αρχηγούς των κομμάτων και άρα ίσως το συζητήσουμε και εμείς και στη Βουλή θα γίνει μια τέτοια συζήτηση την επόμενη εβδομάδα, μια αναγκαία συζήτηση έτσι κι αλλιώς για να δούμε όχι μόνο τις λεπτομέρειες αλλά και την προοπτική, το μετά όπως θέσατε. Για δε το ζήτημα του Κυπριακού, είμαι σταθερός στην άποψή μου ότι η μη λύση είναι η χειρότερη λύση η οποία δυστυχώς επί 40 χρόνια και συνεχίζει να υφίσταται κάθε φορά με διάφορα προσχήματα ή με βάση πραγματικές αδυναμίες και αντιθέσεις. Το ότι η Κύπρος είναι ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και χρόνια, βγήκε και στις αγορές και για δεύτερη φορά, αν δεν κάνω λάθος τώρα, βγαίνει και τα λοιπά, δίνει ένα πεδίο συνύπαρξης στη βάση μιας δίκαιης λύσης που μπορεί και πρέπει να βρεθεί. Γι' αυτό θα επιδιώξω.